Καλησπέρα, σύντροφοι και φίλοι. Τα μαθηματικά είναι το πιο όμορφο και το πιο δυνατό δημιούργημα του ανθρώπινου του πνεύματος, λέει ο Στέφαν Μπάναχ, αλλά προκύπτει το ερώτημα «Τι είναι τα μαθηματικά?». Αν δούμε το αντικείμενο που πραγματεύονται, θα πούμε πως είναι η επιστήμη των μεγεθών και των μορφών του χώρου. Οι έννοιες του χώρου, του χρόνου και του μεγέθους έχουν την κοινή ιδιότητα να είναι μετρήσιμες. Όσο περισσότερο αποσπώνται μετρήσιμα στοιχεία από τα αντικείμενα μελέτης άλλων επιστημών, τόσο περισσότερο αυτές μαθηματικοποιούνται, κάνοντας τα μαθηματικά ένα γερό επιστημονικό εργαλείο. Στη συνέχεια, θα ήθελα να τονίσω πως η λογική οργάνωση της γνώσης, πέρα από την αυταπόδεικτη κοινωνική αξία των μαθηματικών, έχει πρόσθετη αξία στην ανάπτυξη της προσωπικότητας. Επίσης, θα επιχειρήσω να δείξω πως η δομή των σύγχρονων μαθηματικών, όπως και κάθε άλλης επιστήμης, καθορίζεται από την ιστορική τους εξέλιξη και πως αυτή θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο μέρος της διδασκαλίας. Ας δούμε αρχικά ποιο είναι το σύνηθες πρόβλημα των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Γιατί θεωρούνται τα μαθηματικά τόσο δύσκολα? Συχνά ως εκπαιδευτικοί ακούμε τους γονείς να πελαγώνουν όταν κομμάτια της ύλης κατρακυλούν σε μικρότερες τάξεις, όπως έγινε με τους πίνακες πληθυσμών στο δημοτικό ή τη στατιστική στο γυμνάσιο. Γνωρίζουμε επίσης πως οι μαθητές δυσκολεύονται με πράξεις, ειδικά όταν αυτές γίνονται με δεκαδικούς αριθμούς ή με κλάσματα. Όμως το κύριο πρόβλημα δεν είναι αυτό. Είναι πως τα μαθηματικά διδάσκονται χωρίς λογική συνέχεια και πως δεν καλλιεργείται στους μαθητές η μεθοδικότητα της μαθηματικής εργασίας. Προφανώς αυτό έχει και ως τελική έκφραση την αδυναμία στους υπολογισμούς. Αν κοιτάξουμε συνολικά τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, ας πούμε από το 1990 μέχρι και τα πρόσφατα προγράμματα που δόθηκαν, θα δούμε πως υπάρχει μια σαφής κατεύθυνση η διδακταία ύλη να διευρύνεται σε έκταση, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται ο διαθέσιμος χρόνος για τη διδασκαλία της. Η ύλη δε που πρέπει να καλυφθεί είναι ασύνδετη και αχανής. Σε καμία τάξη δεν υπάρχει χρόνος για επανάληψη, για να γίνει αναγκαία αναδιοργάνωση της ύλης της προηγούμενης χρονιάς. Έννοιες που παρουσιάστηκαν εντάχει θεωρούνται γνωστές και η δυσκολία έτσι αυξάνεται. Θεωρήματα διδάσκονται χωρίς απόδειξη και σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου ακόμη και στη γεωμετρία. Με βάση τα σχολικά βιβλία, σημαντικά μαθηματικά γεγονότα διδάσκονται παρεπιπτόντως. Ας πούμε, οι ιδιότητες της μεσοκαθέτου για ευθύγραμμα τμήματα ή της διχοτόμου γωνίας παρουσιάζονται στο γυμνάσιο σε εφαρμογές για την ισότητα τριγώνων. Διδάσκονται δηλαδή χωρίς κάποια λογική συνοχή. Από την άλλη, με το βλέμμα του συστήματος στραμμένο στις εξετάσεις, η διδακταία ύλη στις μεγάλες τάξεις ταυτίζεται με την εξεταστέα και έτσι κουτσουρεύεται ακόμη περισσότερο η μαθηματική γνώση των μαθητών. Ενισχύεται η τάση που πετά σκόρπιες επιφανειακές πληροφορίες, αντί να υπάρχουν συνθήκες διδασκαλίας που να επιτρέπουν στους μαθητές να γνωρίσουν θεμελιώδη στοιχεία των μαθηματικών, όπως είναι οι κανόνες και οι διαδικασίες, η διατύπωση και η χρήση ορισμών, η σημασία του συμβολισμού και οι αποδείξεις. Η επίλυση προβλημάτων εδράζεται στη χρήση ενιών, στην επανάληψη και στην άσκηση. Χρειάζεται διαρκής και σχεδιασμένη έκθεση των μαθητών σε προβλήματα, είτε μαθηματικών είτε από άλλα πεδία, που να επιτρέπει τον έλεγχο της εμπέδωσης και την οικειοποίηση της γνώσης. Τα παραπάνω στοιχεία των αναλυτικών προγραμμάτων έχουν επιπτώσεις και στη μέθοδο διδασκαλίας. Έτσι, δεν είναι παράλογο που αποτυπώνεται σε διεθνείς έρευνες κάποιο τύπο αποξένωση των μαθητών. Αυτό που γίνεται κανόνα στις μεγάλες τάξεις είναι το παραδοσιακό μοντέλο, δηλαδή μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία απομνημόνευσης από ένα πυκνό τυπολόγιο και λίστες θεωρημάτων και ορισμών. Στις μικρές τάξεις κυριαρχεί η σύγχρονη τάση της παιδαγωγικής, το λεγόμενο προοδευτικό μοντέλο. Αυτό αμφισβητεί συνολικά πως η εκπαίδευση έχει ως στόχο την αφομοίωση επιστημονικών αληθιών και προκαλεί εξίσου σοβαρά ζητήματα αποξένωσης. Ο μαθητής παράγει υποκειμενικά ένα νόημα για μια μαθηματική έννοια και, σαν να είναι ζήτημα άποψης, αυτό αναπτύσσεται μόνο του, αποκομμένο επί της ουσίας από την πραγματική δραστηριότητα που το γέννησε, με αποτέλεσμα η αποξένωση να παραμένει. Τα παραπάνω λίγο πολύ αφορούν σε όλα τα μαθήματα, όμως η αφηρημένη φύση των μαθηματικών επιτείνει την αποξένωση. Από αυτό έπεται και η ψευδής αντίληψη πως τα μαθηματικά δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Και σαν να είναι αυθαίρετες κατασκευές, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι χειρισμούς θέλει, βρίσκοντας ό,τι νόημα του είναι βολικό, στα όρια της υπάρχουσας αντίληψης που έχει. Πόσες φορές δεν έχουμε δει μαθητές να προσπαθούν να χωρίσουν το 2 από το χ στην εξίσωση 2 χ ίσον 7, να γράφουν χ ίσον 7 μείον 2 ή να μην μπορούν να γράψουν καμία επόμενη λογική ισοδυναμία. Βεβαίως, το ότι τα μαθηματικά είναι αφηρημένα δεν σημαίνει πως είναι αυθαίρετα. Τα σύγχρονα μαθηματικά, λέει ο Μάρξ, έχουν γενικεύσει τις διαδικασίες της άλγεβρας σε υψηλά επίπεδα, όπου τα αντικείμενα της επιστήμης φαίνονται τελείως αόριστα. Το μόνο που γνωρίζουμε για αυτά είναι οι νόμοι που καθορίζουν τις σχέσεις μεταξύ τους και αυτοί φαίνονται να προσδιορίζονται από την επιθυμία του μαθηματικού.
Ένα πρόσθετο πρόβλημα που υπάρχει είναι η ασυνέχεια σε σχέση με τα άλλα μαθήματα των φυσικών επιστημών. Και αυτό από τη μία δυσκολεύει τη συσχέτιση των μαθηματικών με την πραγματικότητα και από την άλλη δυσκολεύει τη διδασκαλία των άλλων μαθημάτων. Ενδεικτικά να τονίσω τα εξής. Ας πούμε, η σχέση της προσανατολισμένης κίνησης με την ανάπτυξη της μαθηματικής έννοιας του διανύσματος, οι μαθητές δεν θα τις συνειδητοποιήσουν εύκολα, γιατί στη σχολική του ζωή έρχονται σε επαφή με το διάνυσμα από τη Δευτέρα Γυμνασίου, με τη δύναμη, με την ταχύτητα κτλ. Αλλά διανυσματικό λογισμό διδάσκονται στη Δευτέρα Λυκείου και μόνο όσοι έχουν μαθηματικά στην ομάδα προσανατολισμού. Υποτίθεται πως υπάρχει ένα σχετικό κεφάλαιο στα μαθηματικά της Δευτέρας Γυμνασίου, που όμως είναι πάντα εκτός ύλης και έτσι καταλήγουν να κάνουν πράξεις με διανύσματα χωρίς να έχουν καμία ιδέα του τι πραγματεύονται. Ανάλογο πρόβλημα υπάρχει και με το κεφάλαιο της επίλυσης τύπων, πάλι που υπάρχει στο βιβλίο της Δευτέρας Γυμνασίου, και εννοείται ότι χρειάζεται φυσικές επιστήμες. Δεν πραγματεύεται κάτι διαφορετικό από εξώσεις πρώτου βαθμού ή Δευτέρου, αλλά και αυτό είναι εκτός ύλης. Εν τω μεταξύ, είναι αναγκαία και η επίλυση γραμμικών συστημάτων και αυτή διδάσκεται στην άλγεβρα γενικής παιδείας της Δευτέρας Λυκείου. Τυπικά υπάρχει στο βιβλίο της Γάμα Γυμνασίου, μένει εκτός ύλης και άρα επαφείται στον καθηγητή αν θα διδάξει τη μέθοδο αντικατάστασης ή αν θα την παρουσιάσει σαν τέχνασμα σε μια δεδομένη άσκηση. Δυσκολίες ανάλογες υπάρχουν και με την τριγωνομετρία και τη φυσική, τους λογαρίθμους και τη χημεία και άλλα. Ένα επόμενο ερώτημα που τίθεται είναι προφανώς το γιατί κάποιος να εξασκηθεί σε αυτόν τον κοπιώδη τρόπο σκέψης. Συνήθως δεν τίθεται αμφιβολία για τη χρηστική αξία των μαθηματικών ως εργαλείο, πόσο μάλλον στην εποχή της πληροφορίας και της ψηφιοποίησης, που ακόμη και όσα ιεραρχεί ψηλά δεξιότητες σχετικές με τα μαθηματικά, όπως είναι η ταξινόμηση, η διαχείριση της μεταβολής, η χρήση συμβόλων, η μεταφορά στρατηγικών στην επίλυση προβλημάτων και άλλα. Αν και όλα είναι σωστά, τίποτα από αυτά δεν πείθει και δεν απαντά στο ερώτημα των μαθητών «γιατί εγώ». Η αφαίρεση σαφώς επιτρέπει τη συγκρότηση μιας οικουμενικής γλώσσας για την περιγραφή φαινομένων σε διαφορετικά επίπεδα. Στη διαδικασία της γνώσης όμως, αυτή η ικανότητα ήρθε ως μια ανώτερη ψυχική λειτουργία κατά την εξέλιξη του ανθρώπου. Από την εμφάνισή του στη γη, ο άνθρωπος προσπαθούσε να αναπτύξει συμπεριφορά και γνώση ώστε να επιβιώσει, να βρει τρόπους να παρέμβει στο περιβάλλον του, να χρησιμοποιήσει τη φωτιά, το νερό. Προσπαθούσε να επικοινωνήσει στο πλαίσιο της συλλογικής γνώσης και να φτιάξει εργαλεία. Στην πορεία της εξέλιξης συνειδητοποίησε το χρόνο, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Έκτοτε προσπαθεί να βρει συνδέσεις, εξηγήσεις, περιγραφές και προβλέψεις φαινομένων που συνέβαιναν γύρω του ή και στη φαντασία του, μέσω της ατομικής ή της συλλογικής μνήμης. Κάπως έτσι προέκυψε και η ανάγκη για την οργάνωση των τεχνών, τεχνικών και αναπαραστάσεων. Η ανάπτυξη των αναπαραστάσεων έγινε ήδη αντικείμενο μελέτης και νέες ανάγκες προέκυψαν για την οργάνωση τέτοιων συστημάτων. Αναπτύχθηκαν οι επιστήμες ως προσπάθεια για τη λογική οργάνωση της γνώσης και σε αυτή την πορεία εξέλιξης τα μαθηματικά είναι η κορονίδα. Το να μην θέλει λοιπόν κάποιος να εξασκήσει τη μαθηματική του ικανότητα, σε οποιονδήποτε βαθμό φυσικά ο καθένας, είναι σαν να πηγαίνει κόντρα στην εξέλιξη της ανθρώπινης νόησης. Η απάντηση λοιπόν στο γιατί εγώ είναι γιατί είμαστε άνθρωποι. Για τον αφηρημένο συλλογισμό, η ποσότητα είναι θεμελιώδης έννοια. Ο αριθμός, λέει ο Πάλαιο Μάρξ, είναι ο πιο καθαρός ποσοτικός προσδιορισμός που γνωρίζουμε. Και όντως δεν υπάρχει άνθρωπος που να σκέφτεται τα μαθηματικά και να μην έχει στο μυαλό του τους αριθμούς. Σε κάτι τόσο απλό όσο ο αριθμός, η αφαίρεση ίσως μοιάζει προφανής εφόσον είτε μιλάμε για τρία βιβλία είτε για τρία λίτρα νερό, το τρία εύκολα αποσπάται από το περιεχόμενό του. Η αφαίρεση όμως στα μαθηματικά δεν είναι αυτός ο σκοπός, προκύπτει από την πρακτική ανάγκη. Άρα το επίπεδό της καθορίζεται έτσι ώστε να δώσει περισσότερη πληροφορία στο συλλογισμό, να φανερώσει ομοιότητες ή άλλες σχέσεις. Και επειδή η πραγματικότητα διέπεται από απειρία και διαρκή κίνηση, οι μαθηματικές έννοιες δεν μένουν αμετάβλητες. Αυτές οι λογικές αφαιρέσεις αλλάζουν με την πάροδο της κοινωνικής και επιστημονικής πείρας για να αποτυπώσουν καλύτερα νέες πτυχές της πραγματικότητας, καθώς τις γνωρίζουμε. Ακόμη και η έννοια του αριθμού δεν είχε πάντα το ίδιο περιεχόμενο, ορίμαζε μαζί με την κοινωνία και την επιστήμη. Για τους αρχαίους, για παράδειγμα, ο αριθμός σήμαινε φυσικός αριθμός και αντιστοιχούσε στη μελέτη φυσικών ποσοτήτων, άρα ήταν οπωσδήποτε ποσότητες θετικά ορισμένες. Για την Πυθαγόρια σχολή, οι αριθμοί ταυτίζονταν με ευθύγραμμα τμήματα όπως προκύπτουν αφαιρετικά από τις χορδές μουσικών οργάνων. Γι' αυτό και στα στοιχεία του Ευκλήδη, την πρώτη γραπτή οργάνωση της έως τότε μαθηματικής γνώσης, δεν βρίσκουμε μόνο θεωρήματα γεωμετρίας, αλλά και λογισμό αριθμητικής. Η σχέση της αρρητότητας, δηλαδή το ότι δύο μεγέθη δεν έχουν κοινό μέτρο, απαιτούσε αυξημένη νοητική ορίμανση, καθώς κρύβει αντιφάσεις του διακριτού με το συνεχές, του πεπερασμένου με το άπειρο.
Όμως αυτές επανήλθαν επιτακτικά στο προσκήνιο, παρότι στην αρχαιότητα είχαν την ευχέρεια να απαλλάξουν τους συλλογισμούς τους από αυτές. Όταν λοιπόν τον 19ο αιώνα δεν γινόταν διαφορετικά, επιβλήθηκε ο ορισμός των πραγματικών αριθμών όπως έγινε από τον Dedekind. Συνεπώς, η απλή αναφορά της ύπαρξης άρη των αριθμών όπως γίνεται στο γυμνάσιο, σύμφωνα με την ύλη, δεν εξηγεί σε καμία περίπτωση την πορεία μελέτης και χρήσης του αριθμού γενικότερα. Ο συμβολισμός είναι μια αναγκαία πτυχή της αφαίρεσης. Όμως ούτε το σύμβολο είναι αυθαίρετα ορισμένο. Είναι η συμπυκνωμένη αποτύπωση μιας ολόκληρης διεργασίας, όπως είναι το ολοκλήρωμα ή το διαφορικό. Δηλαδή, βλέπουμε στο σύμβολο τη συντόμευση της σκέψης, που ταυτόχρονα παράγει κομψότητα στον αφηρημένο συλλογισμό. Το ίδιο το σύμβολο αποκτά υπόσταση και αποκαλύπτει τη δυνατότητα για νέους χειρισμούς, μαθηματικούς, που αντανακλούν πλέον έμεσα κάποιο συλλογισμό. Άρα, η χρήση συμβόλων δεν πρέπει να νοείται ως μια μηχανιστική διαδικασία. Αντίθετα, έχει μεγάλη σημασία να συνειδητοποιήσουμε σε αυτήν ομοτέλειες που μορφοποιούνται σε ιδιότητες, σε κανόνες και προτάσεις και που χωρίς αυτές οδηγούνται οι μαθητές σε πολύ μεγάλα προβλήματα, με χαρακτηριστικό ρόλο τη λύση εξισώσεων και ανισώσεων, ακόμη και από μαθητές της τρίτης λυκείου. Έως τώρα, λοιπόν, είδαμε πως η μαθηματική σκέψη, η εμπλοκή δηλαδή με μαθηματικές έννοιες, αφορά στην κατανόηση όλων των νόμων που τις διέπουν. Νόμοι που είναι και αυτοί αφαίρετα διατυπωμένοι και που ταυτόχρονα αντανακλούν πτυχές πραγματικότητας. Το πιο απαιτητικό, λοιπόν, στη μαθηματική σκέψη είναι η δυνατότητα συλλογισμού σε αφηρημένο επίπεδο και όχι η αφαίρεση καθ' αυτή. Ο αφηρημένος συλλογισμός έχει ιδιαίτερο ρόλο στην ανάπτυξη της φαντασίας και της διαίσθησης του κάθε ατόμου. Όμως είναι μια ικανότητα που δεν έρχεται στον καθέναν από εμάς με φυσικό τρόπο και απαιτεί καλλιέργεια στις κατακτημένες πρακτικές της ανθρωπότητας και της επιστήμης από μικρή ηλικία. Το πώς εντάσσονται τα παραπάνω στην διδασκαλία των μαθηματικών θα προσπαθήσω να δείξω με μερικά παραδείγματα, κυρίως σε σχέση με την αριθμητική. Τα θεμελιώδη στοιχεία της μαθηματικής σκέψης άλλωστε υπάρχουν σε κάθε μαθηματική έννοια, ακόμη και σε μια πολύ απλή όσο είναι ο αριθμός. Η ικανότητα του να χειριζόμαστε αριθμούς θέτει τη βάση για να κάνουμε συλλογισμό μεγέθη γενικότερα και έχει μεγάλη σημασία η διδασκαλία τους από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή, έχει σημασία να διαμορφωθεί μια καλή βάση για την αντίληψη των μαθηματικών από τις στοιχειώδεις έννοιες που διδάσκονται στην αριθμητική του δημοτικού. Το σύνολο των φυσικών αριθμών, οι αριθμοί 0, 1, 2 κτλ., έχουν οι πράξεις μάλλον με αυτούς τους αριθμούς, δεν απαιτούν κάτι παραπάνω από τη φυσική υποπτία του αποτελέσματος. Δηλαδή, είναι κάτι που μπορούμε να το δούμε. Όμως, οι ιδιότητες των πράξεων αυτών ισχύουν ως καθολικοί νόμοι για τους αριθμούς, αρκεί πλέον να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε τη λογική υποπτία, δηλαδή να φανταστούμε πώς θα ισχύσουν. Ας δούμε ορισμένα παραδείγματα. Η μονάδα είναι μια πρωταρχική έννοια που πρέπει να χτιστεί με προσοχή, καθώς δεν αφορά μόνο τον αριθμό 1. Από ένα συγκεκριμένο μέγεθος μπορεί να προκύπτουν πολλοί αριθμοί και αυτό εξαρτάται από το τι μετράμε και πώς το μετράμε. Μπορεί λοιπόν η μονάδα να είναι κλασματική, όπως είναι το 1 πέμπτο. Για τα προβλήματα των πράξεων με κλάσματα και τη σύγκριση, πρέπει να κατανοήσουμε πως το να κάνουμε ομώνυμα στην πραγματικότητα σημαίνει αλλαγή στη μονάδα μέτρησης. Άρα, στη συνέχεια, το να κάνουμε πρόσθεση είναι η πρόσθεση των όμοιων, όπως συμβαίνει με φυσικό τρόπο. Η πρόσβαση σε σχέσεις και σε ιδιότητες μεγεθών χτίζεται παράλληλα με τη φυσική ορίμανση και τη γλωσσική ικανότητα. Για παράδειγμα, οι μαθητές του Δημοτικού μπορούν με ουσιαστικό τρόπο να διδαχθούν ανισοτικές σχέσεις. Δεδομένου ότι έχουν στη γλωσσική τους δομή την έννοια του μεγαλύτερου και της διαφοράς, μπορούν να περάσουν από τη μία στην άλλη. Αν το χ είναι μεγαλύτερο του 3, τότε η διαφορά του 3 από το χ ορίζεται θετικά, δηλαδή υπάρχει με φυσικό τρόπο. Και αντίστοιχα να κάνουν τους σχετικούς συμβολισμούς. Στο Δημοτικό διδάσκεται και το δεκαδικό ανάπτυγμα ακεραίων, και εδώ πάλι μπορεί να ξεχωρίσει η σημασία των διαφορετικών μονάδων, οι δεκάδες, οι εκατοντάδες κτλ. Ξεχωρίζει πάλι η καθοριστική σχέση που έχουν τα όμοια στην πρόσθεση, οι δεκάδες με τις δεκάδες, οι εκατοντάδες με τις εκατοντάδες και ούτω καθεξής. Ζητήματα δηλαδή που προκύπτουν και αργότερα ως προβλήματα και προκαλούν δυσκολίες όταν οι μαθητές χειρίζονται πολυονημικές εξισώσεις. Η καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης οπωσδήποτε σημαίνει πως οι μαθητές θα πρέπει να κατανοήσουν την ουσία στην αφηρημένη έννοια, η οποία διαπερνά και συνδέει διαφορετικές μορφές. Παραδείγματος χάρη, η ουσία της συνάρτησης, που είναι η εξαρτημένη σχέση μεγεθών, έχει και αναλυτική και γραφική μορφή. Η συνδετική κρίκη σε αυτές τις δύο μορφές είναι αριθμοί και συγκεκριμένα είναι οι συντεταγμένες των σημείων του επιπέδου που σχηματίζουν την καμπύλη και λέμε ότι επαληθεύουν την εξίσωση. Άλλη πτυχή της μαθηματικής σκέψης που συχνά μοιάζει ακατανόητη και οι μαθητές στην καλύτερη περίπτωση τη δέχονται παθητικά, είναι ότι μπορούμε να έχουμε λογική βεβαιότητα για ένα συλλογισμό.
Επειδή δεν έχουν εξασκηθεί ούτε συλλογική χρήση ενιών μέσα από ασκήσεις και αποδείξεις κατά βάση, αλλά ούτε έχουν διδαχθεί στοιχεία τυπικής λογικής, τους είναι σχεδόν αδύνατο να προσδιορίσουν την ουσία των ορισμών και να τους χρησιμοποιήσουν σε μια λογική ακολουθία. Σε ένα παράδειγμα που έχει στην γεωμετρία της γάμα γυμνασίου, με δύο κύκλους που τέμνονται, στην πραγματικότητα δεν δίνονται δεδομένα με έναν ρητό τρόπο στους μαθητές, δεν διατυπώνονται ισότητες, ούτε υπάρχουν αριθμητικές τιμές. Στην παραπάνω άσκηση, λοιπόν, οι περισσότεροι μαθητές δεν βλέπουν ότι τα ευθύγραμμα τμήματα α, β και αγ είναι ίσα, αφού είναι ακτίνες στον ίδιο κύκλο. Και αυτό είναι γιατί συνήθως σκέφτονται την ακτίνα εμπειρικά, ως το ευθύγραμμο τμήμα που θα ενώσει το κέντρο με κάποιο σημείο του κύκλου. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να συλλογιστούν ότι ο κύκλος είναι το σύνολο των σημείων που εισαπέχουν από ένα δεδομένο σημείο, και αυτό είναι που ονομάζουμε κέντρο, ακόμη και αν αυτό ξέρουν να το παπαγαλίσουν. Αν ένας μαθητής δεν έχει διδαχθεί και δεν έχει εμπλακεί με ορισμούς, για να δει πώς απορρέουν οι ιδιότητες από αυτούς, σε διαφορετικά πλαίσια και ασκήσεις, δεν θα κατορθώσει να σκεφτεί μια στρατηγική για την επίλυση ενός τέτοιου προβλήματος. Πέρα από τα αναλυτικά προγράμματα και τα σχολικά βιβλία, υπάρχουν και στοιχεία της πρακτικής των εκπαιδευτικών που προκαλούν δυσκολίες. Ένα λάθος, ας πούμε, που κάνουν ορισμένοι δάσκαλοι είναι τα ζευγάρια που συμπληρώνουν το 10, δηλαδή το 1 και το 9, το 2 και το 8 και πάει λέγοντας. Σημειώνουν πως αυτά είναι 10 στο πλήθος. Έτσι θεωρούνται διαφορετικές οι περιπτώσεις του 1 συν 9 από το 9 συν 1. Άρα δεν είναι να απορεί κανείς με τη δυσκολία των μαθητών αργότερα, όταν δεν μπορούν να αναγνωρίσουν και να εκμεταλλευτούν την αντιμεταθετική ιδιότητα της πρόσθεσης, εφόσον δεν την έχουν δει στην πραγματικότητα να καταστρατηγείται. Άρα έχει μεγάλη σημασία και ο ρόλος του μαθηματικού παιδαγωγού. Πριν περιγράψω αυτό το ρόλο, να συνοψίσω μερικά στοιχεία για τα μαθηματικά. Πρώτον, αντικείμενο των μαθηματικών είναι κάθε μετρήσιμη έννοια. Δεύτερον, τα μαθηματικά συστήματα, οι έννοιες, οι ορισμοί, τα θεωρήματα, οι προτάσεις διαμορφώνονται ιστορικά και είναι το αποτέλεσμα συλλογισμών και της εμπειρίας που έχει συσσωρευτεί. Η μαθηματική εξέλιξη απαιτεί ένα διαρκώς αυξανόμενο επίπεδο αφαίρεσης και αυτή η αφαίρεση είναι που επιτρέπει τη λογική οργάνωση της γνώσης. Από τη στιγμή που έχουμε λογική οργάνωση και συνοχή, τότε μπορούμε να έχουμε και μια ορισμένη βεβαιότητα σε προβλήματα εντός και εκτός μαθηματικών. Αυτά τα στοιχεία λείπουν στο σύνολό τους από τη διδασκαλία των μαθηματικών σε όλες τις βαθμίδες. Είναι προς κατάκτηση λοιπόν για εμάς, τους μαθηματικούς εκπαιδευτικούς, να αντιληφθούμε το ρόλο μας στη μετάδοση της γνώσης. Θα πρέπει καταρχάς να μεριμνούμε και οι ίδιοι για την καλή γνώση του αντικειμένου μας, να είμαστε σε θέση να εξηγήσουμε την ιστορική αναγκαιότητα που οδήγησε στην ανάπτυξη μιας δοσμένης μαθηματικής έννοιας και έτσι να φωτίσουμε τη σημασία της στη σύγχρονη επιστήμη και όχι να την παρουσιάζουμε σαν ένα θέμα που τυχαίνει να υπάρχει στην ύλη, κούφια και αποκομμένη από την πραγματική ζωή. Οι μαθητές μας δεν μπορούν από μόνοι τους να γνωρίσουν την ιστορική σημασία του να μπορούμε πλέον να ξεκινάμε έναν συλλογισμό δίνοντας έναν ορισμό και κάποιες βασικές αρχές. Δεν μπορούν να γνωρίζουν πως είναι το επόμενο μιας μεγάλης χρονικής περίοδου, πλούσια σε θεωρητική και πρακτική εργασία, που ξεκινά με εμπειρικές μεθόδους, πειράματα, ανατροφοδότηση από άλλα επιστημονικά πεδία, με διαρκείς προσπάθειες να γενικεύονται και να διατυπώνονται και να αναδιατυπώνονται ορισμοί και θεωρήματα, που συχνά δεν μπορούν να αποδειχθούν στον ίδιο χρόνο, ούτε καν από τον ίδιο επιστήμονα, και που σε αρκετές περιπτώσεις χρειάζεται να υπάρξει εσωτερική ανάπτυξη των μαθηματικών για να μπορέσουν τελικά να αποδειχθούν. Γι' αυτό τα μαθηματικά μπορούν να προσφέρουν κάποιο βαθμό βεβαιότητας. Είναι γιατί επιτρέπουν τη δυνατότητα εκτίμησης, απαλλαγμένη από φυσικούς περιορισμούς, που συχνά μπλέκουν το τυχαίο. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι τα μαθηματικά προσεγγίζουν σε αφηρημένο επίπεδο το αναγκαίο. Βεβαίως, ο μαθηματικός χώρος είναι αστήρευτος σε συλλογισμούς που ενδιαφέρουν μόνο τους μαθηματικούς. Η ανάπτυξή τους, ειδικά μετά το 19ο αιώνα, γίνεται ως συνειδητή μελέτη τέτοιων ζητημάτων επέκτασης. Πολλά από αυτά τα ζητήματα ακόμη δεν έχουν βρει το φυσικό τους ανάλογο και ενδεχομένως να μην μπορέσουν να το βρουν. Αυτό συμβαίνει όχι γιατί δεν υπάρχει, αλλά γιατί η αφαίρεση γίνεται πλέον σε τέτοιο βαθμό που η αντίστροφη πορεία της συγκεκριμενοποίησης γίνεται ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Είδαμε λοιπόν πως η μαθηματική σκέψη ισοδυναμεί με την ανάπτυξη της φαντασίας, προκαλεί νέες εγκεφαλικές συνάψεις και πως η ολοκλήρωση μιας μαθηματικής εργασίας κρύβει μια πολύ ιδιαίτερη απόλαυση, αρκεί να ρίχνει σε αυτήν όλη σου την προσωπικότητα. Αυτό περιγράφει και ο Γκάους, ο πρίγκιπας των μαθηματικών, όταν λέει «Γίνεται το κυνήγι της αλήθειας να σου δίνει τόση απόλαυση όσο πριν. Σίγουρα δεν είναι το να γνωρίζεις, αλλά το να μαθαίνεις. Όχι το να κατέχεις, αλλά το να αποκτάς. Όχι το να είσαι ήδη εκεί, αλλά το να φτάνεις. Αυτό είναι που σου δίνει τη μεγαλύτερη ικανοποίηση. Αν έχω εξαντλήσει κάτι,
Το έχω αφήσει σε τάξη για να πέσω ξανά στο σκοτάδι. Έτσι είναι. Τόσο παράξενος αυτός ο αχόρταγος άνθρωπος. Όταν έχει ολοκληρώσει μία κατασκευή, δεν είναι για να μείνει σε αυτήν με άνεση, αλλά να αρχίσει να φτιάχνει μία άλλη. Ευχαριστώ.